Σε μάστιγα εξελίσσεται και στην ενδοχώρα της Κρήτης το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων. Δυστυχώς η κατάσταση ολοένα και χειροτερεύει σε αρκετούς δήμους της χώρας μας παρά το νέο πλαίσιο για τα δέσποτα και τις επιπλέον χρηματοδοτήσεις, όπως διαπιστώνει το ελεγκτικό συνέδριο με πρόσφατη έκθεσή του, η οποία απεστάλλει στις αρμόδιες αρχές και σε φιλοζωικές οργανώσεις. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, έξαρση τελευταία. Υπάρχει μεγάλη εγκατάλειψη και πλήρης αδιαφορία των δήμων. Σκεφτείτε ότι αυτή η καταγγελία έγινε από τουρίστα. Και δεν είναι μόνο στο Δήμο Μινώα, είναι και σε πάρα πολλούς άλλους Δήμους. Πρέπει να κάνουν προγράμματα, πρέπει να επιληφθούν και πρέπει να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα, γιατί είναι πρόβλημα ανθρώπων. Η έλλειψη των κατάλληλων υποδομών για την περισυλλογή, περίθαλψη και φιλοξενία των αδέσποτων είναι αισθητή και στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας, όπου και εκεί το πρόβλημα με τα δέσποτα είναι εκρηκτικό. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε ανησυχητικές εικόνες με άρρωστα και τραυματισμένα ζώα, τα οποία φιλοξενούνται από τη Δημοτική Αρχή σε δύο χώρους. Τα κρατάμε κάποιο καιρό, κάνουμε τις θεραπείες ό,τι μας πούνε οι κτηνίατροι, παρέχουμε την περίθαλψή τους. Από το 20 έχει δημιουργηθεί αυτό το γραφείο. Έχουμε στηρώσει, φανταστείτε, πάνω από 300 σκυλιά και γατιά. Έχουμε περιθάλψη πάνω από 170. Τα ζώα είναι δεμένα με αλυσίδα, με τους φιλόζωους να καυτηριάζουν τις επίμαχες εικόνες την ώρα που ο αρμόδιος αντιδήμαρχος υποστηρίζει ότι τα ζώα κινούνται ελεύθερα στους επίμαχους χώρους. Είναι απαράδεκτο είτε να δένονται τα σκυλιά, είναι παράνομο εξάλλου. Δεν είναι μόνο απαράδεκτο, αλλά είναι και παράνομο. Τα ζώα που είναι στους δύο επίμαχους χώρους του Αρκαλοχώρη είναι δεμένα. Όχι. Όπως δήλωσε η Δημοτική Αρχή, πρόκειται να ξεκινήσει μελέτη για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων, την ώρα που φιλόζωοι υποστηρίζουν ότι χάθηκαν αρκετές ευκαιρίες και κονδύλια προς αυτή την κατεύθυνση. Πάρα πολύ δύσκολο το κομμάτι αυτό. Χρειάζεται χώρος, χρειάζονται πολλά άτομα για να δημιουργήσεις ένα τέτοιο καταφύγιο. Όμως το προσπαθούμε. Έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μελέτη για να φτιάξουμε ένα καταφύγιο σωστό. Άμα χάνεις τη χρηματοδοτήση, μετά λες ότι είμαστε στην ψωροκόστα. Να, δεν είμαστε. Υπάρχουν πηγές, υπάρχουν κονδύλια και από το εξωτερικό και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα και από αναπτυξιακούς δρόμους και τα χάνουμε. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο, πρέπει να σταματήσει και στο παρελθόν έχω μιλήσει και με τον Περιφερειάρχη για το συγκεκριμένο θέμα, θα μπορούσε να λυθεί και να μην γινόμαστε ρεζίλοι παγκοσμίως για αυτό το άσχημο φαινόμενο. Είμαι κρεμασμένα σκυλιά, είμαι σκοτωμένα στους δρόμους, είμαι κακοποιημένα. Είναι ντροπή. Ο πολιτισμός μας θίγεται και δεν είμαστε αυτοί. Πρέπει να γίνει έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές, κτηνιατρικές και αστυνομία, για το θέμα της ευζοίας των ζώων στους χώρους αυτούς. Οι εικόνες εξαφλειωμένων ζώων πέριξ των οικίσκων προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό στους πολίτες, οι οποίοι καλούν τους αρμόδιους να σκύψουν με σοβαρότητα στο πρόβλημα. Εμένα μια φορά μου σηθήκανε δύο άσπροι και αν δεν είχα την ψυχραιμία και πήγαινα. Όπισε τα καλόπια να που λες, ήθελα να με ξεσκίσουνε. Εδώ έρχονται, κοντεύα να πεθάνουν, ήταν κοκαλιασμένα, τα κόκαλά τους φαινότανε. Και αναγκαζόμουν και μαγείρευα και τα τάιζα εγώ από δικού μου φαγητό. Δεν γίνεται τα αφήσει να πεθάνουν της πείνας, δεν είναι αυτή η κατάσταση. Δεν νοιάζονται για τίποτα.